Πριν μερικέ ημέρε, οι επιδράσει τη πανδημία του νέου κορονοϊού εκτό των νοσοκομείων ήταν ασαφεί. Όταν όμω πριν από μία εβδομάδα άρχισαν να δημοσιεύονται στοιχεία, φάνηκε ότι τα γυροκομεία έχουν πληγεί σφοδρά από την επιδημία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 3.237 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του σε γυροκομεία ενώ 7.000 άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν πεθάνει σε νοσοκομεία. Σε κάποια γυροκομεία η κατάσταση είναι δραματική. Σε αυτό πέθαναν 30 άνθρωποι, γεγονό που εγείρει πολλά ερωτήματα. Η οικογένεια ενό από του νεκρού είπε βαλεμίνη κατάγνωστον με την κατηγορία ότι βάζουν τη ζωή άλλων σε κίνδυνο. Επικοινωνήσαμε με τον διευθυντή για να μάθουμε ποια μέτρα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια τη κρίση. <στη> σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε ακόμη ακριβεί πληροφορίε προκειμένου να κατανοήσουμε τι συνέβη, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο ιό εξαπλώνεται εδώ και μέρε, εβδομάδε, έχοντα καλύψει όλη την περιοχή. <στη> Προκειμένου να εντοπιστούν άμεσα τα κρούσματα του COVID-19 τόσο στου τρόφιμου των γυροκομείων όσο και στο προσωπικό, ο Υπουργό Υγεία ανακοίνωσε την έναρξη ελέγχων σε οίκου ευγυρία. <Στονιχο> Στόχο είναι να ελέγξουμε όλου του τρόφιμου και το προσωπικό, από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σε γυροκομείο. Μια <Στονιχο> ανακοίνωση που ο διευθυντή αυτού του οίκου ευγυρία περίμενε εδώ και εβδομάδε. Τα διοκτήρια βρισκόνται κοντά στο σημείο που άρχισε η επιδημία και 30 τρόφιμοι έχουν πεθάνει. <Τι <Τι> από τι 2 Μαρτίου έχουμε απαγορεύσει <Τι> τα επισκεπτήρια. <Τι> Πολύ πριν η κυβέρνηση <Τι> ανακοινώσει την καραντίνα. Στι <Σε> 10 Μαρτίου <Τι> επιβάλαμε <Τι> εμεί καραντίνα <Τι> και είχαμε μάσκε. Τουλάχιστον στην αρχή όλοι οι <Τι> εργαζόμενοι <Τι> είχαν <Τι> μάσκε. <Τι> 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 Όμω, ο Έρικ Λακούρντ έχει ένα ακόμη πρόβλημα. Πολλοί εργαζόμενοι στην υγεία φαίνονται πρόθυμοι να εργαστούν στην Ελβετία, όπου η μισθή είναι υψηλότερη και αυτό οδηγεί σε έλλειψη προσωπικού. Όταν ο ιό εξαπλώθηκε και μόλυνε κάποιο από του εργαζόμενου, αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε μεγάλε δυσκολίε. Την περασμένη εβδομάδα, αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε βοήθεια από τα μέσα κοινωνική δικτύωση και τα μέσα ενημέρωση. Στη Γαλλία, έχει γίνει πανεθνική έκκληση για εθελοντέ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία του COVID-19.